Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες σας. Εύη μου, καλώς ήρθες στην εκπομπή στο Που Πάμε. Καλώς σας να βρήκα. Πούμε καθυστερημένα. Χρόνια πολλά στο Μιχάλη τον Ασλάνη. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ και τις δυο σας. Καταχάρηκε στο πάρτι του και ήρθε πάρα πολλοί κόσμοι. Όλοι του οι φίλοι. Νομίζω ότι δεν το έχεις κάνει αυτό. Ήταν ποτέ η πρώτη τώρα. Φορά που κάνω πάρτι έτσι γενικά δημοσίως σε μαγαζί και καλό πολύ κόσμο κλπ. Γιατί εσύ έκανες πάρτι πρώτη φορά στην Γιατί, ξέρεις, τι. Έτσι, ζωή σου, δεν ξέρω. Αισθάνομαι ότι με το να καλώ ανθρώπους, να τους λέω να έρθουν κάπου, ίσως κάπου τους αναγκάζω να έρθουν, ίσως κάπου αισθάνομαι ότι τους πιέζω, ότι ίσως και αυτοί να αισθάνονται υποχρεωμένοι και να έρχονται. Γενικά δεν. Εγώ παρόλο που φαίνομαι νομίζω κοινωνικό άτομο, δεν είναι τέτοια γνώμη. Δεν έχετε. Δεν είμαι καθόλου. Πώς να σου το πω. Εγώ, αν με αφήσει στην πλατεία Κολονακίου, με τίποτα δεν μπορώ να διασχίσω μόνος μου εκείνη, ξέρω, στον δρόμο που είναι όλα τα. Όχι, μέσα στην πλατεία, ανάμεσα στα τραπεζάκια. Ναι. Τι δεν μπορείς να περπατήσεις. Έχω μάλλον αγοραφοβία, ξέρεις. Καλά, και τώρα είμαι μια χαρά. Παλιότερα ήμουνα. Παναγία μου και Χριστέ μου. Είμαι μια ιδέα. Πάντως, πάρα πολύ ωραία περνάει ο κόσμος όταν τον καλείς, Μιχάλη. Θυμάμαι παλιά στο σπίτι σου. Στο σπίτι μου, ναι, αυτά τα έκανα. Ναι, πες το αυτό που έκανε. Πες το και στην Εύη που δεν το ξέρει. Είμαστε μια έτσι πολύ ωραία τρελοπαρέα. Η Ρούλα η Κορομιλά. Ο Κώστας ο Σγόντζος, η Νανά, ο Σάκης Ρουβάς τότε, νέος τραγουδιστής μου, πολύ κοντομαλής, ο Μανώλης Λιδάκης. Μέχρι έχω κάτι φωτογραφίες από εκείνα και ξέχασα να τις φέρω, να δείξουμε σήμερα στο σπίτι του Μιχάλη. Ωραία βράδια με κιθάρες, τραγούδια. Νομίζω πάντως ότι τα καλύτερα γλέδια στο σπίτι γίνονται. Και εμένα από προσωπική μου εμπειρία, αν και είμαι μόνο 22 χρονών, είναι πιο... Βέβαια. 22 είμαι. Με περνάς 4 χρόνια. Να σου πω, Εύα μου, τώρα κοίταξε να δεις τι μου θύμισε ο Μιχάλης. Εσύ που είσαι με ένα πολύ ωραίο κορίτσι και περπατάς στον δρόμο και σε κοιτάνε και έξυπνη και μορφωμένη, διότι έχεις τελειώσει να τα πούμε όλα αυτά, διότι νομίζουν πολύ Μιχάλη ότι ωραίες κοπέλες. Πρέπει να μην έχουν τίποτα. Είναι μόνο ωραίες, δυστυχώς. Είναι μόνο ωραίες. Αυτό γιατί έχει περάσει δεν το κατάλαβα. Των κομπλεξικών είναι αυτά όλα. Ναι, φοβερό. Η ομορφιά είναι κατάρα. Που δεν μπορούν να πλησιάσουν ούτως ή άλλως τις ωραίες γυναίκες και... επειδή δεν μπορούν να τις πλησιάσουν, επειδή έχουν οποιαδήποτε κόμπλεξ, οποιαδήποτε δειλίες, δεν ξέρω τι λόγους μπορεί να έχουν, πετάνε και ένα γλάστρα και ένα άχυρα στο κεφάλι, έτσι για να συνοδέψουν και να πούνε «Α, αυτή δεν τη θέλω, γιατί όσα δεν φτάνει άλλο, που τα κάνει κρεμαστάρια». Πάντως, να σου πω, σε έχει ενοχλήσει ποτέ αυτή η κριτική που γίνεται για σας, τα ωραία κορίτσια και τα ωραία αγόρια, όπου είστε μοντέλα, σας βάζουν και σε γένος ουδετέρου, τα μοντέλο, δεν είσαστε με όνομα και επίθετο και λένε ότι όλα τα μοντέλα είναι χαζά, ας πούμε. Σε έχει ενοχλήσει σε προσωπικό επίπεδο εσένα. Για μένα αυτά είναι αμεληταία, δηλαδή δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με την κάθε κριτική του καθενός. Γιατί, τι γίνεται, όταν γίνεται κάποιο λάθος, πεις κάτι στραβό ή όταν ο άλλος τέλος πάντων βρίσκει τον τρόπο να έχει την ευθερεσία να σου κάνει μια κριτική και να σε κάνει τελείως χάλια, τότε πάντα υπάρχει μια στιγμή που μπορείς να αποδείξεις το αντίθετο. Αλλά όταν εσύ αποδεικνύεις το αντίθετο, τότε όλοι μου βγαίνονται ξαφνικά. Υπάρχει μόνο δηλαδή άσχημη κριτική. Δεν υπάρχει στα καλά πράγματα καλή κριτική. Άρα από τη στιγμή που ο κόσμος είναι γενικά κακοήθης, ας πούμε, δεν έχω... Άρα εσύ αδιαφορείς πάντως, εκτός από τα μοντέλα και τους σχεδιαστές μόδας, τώρα τελευταία, αυτοί οι οποίοι πρωταγωνιστούν είναι και οι πολιτικοί. Και οι γυναίκες και οι κύριοι πολιτικοί. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε τις κυρίες της πολιτικής και να μου πείτε τη γνώμη σας για τον τρόπο που ντύνονται. Mm. Έχουν γραφτεί και έχουν ξαναγραφτεί πολλά. Ναι. Λοιπόν, ας τις πάρουμε μία-μία και οι τηλεθεατές θα τις βλέπουν εκεί. Ναι, όλες. Εγώ όμως θα ήθελα να σου πω κάτι. Ναι. Συγγνώμη, πήρα το λόγο. Όχι, βέβαια, τώρα αλίμονο. Λοιπόν, πιστεύω όμως ότι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε και να κοιτάξουμε είναι το ντύσιμό τους. Γιατί ο προορισμός τους δεν είναι αυτός. Δεν είναι μοντέλα, δηλαδή εγώ σε ένα πολιτικό κοιτάζω πώς είναι σαν βγάζει, πολιτικό όμως, και όχι το πώς είναι. Κάτι θέλω να σου πει, Εύη. Θέλω να κάνω μια ένσταση. Κάνουν τόσο γελία πράγματα πια που τελικά πιο ενδιαφέρον είναι να ασχοληθούμε με τα ρούχα τους παρά με αυτά που κάνουν. Είναι πάρα πολύ καυστική η Εύη. Εγώ είμαι της άποψης ότι το τελευταίο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι τα ρούχα τους. Όμως, μερικοί είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ακόμα και το ντύσιμο δείχνει την προσωπικότητα Καλά, του ανθρώπου. Σίγουρα. Δηλαδή, όταν βλέπεις την Εύη με μπότες, βλέπεις ότι είναι αμαζόνα. Έχει μηχανή. Όταν τη βλέπεις τα ρούχα κάπως κάτι... σε τοποθετούν, έτσι, δηλαδή. Δεν είναι σωστό. Ναι, κατά κάποιο τρόπο ναι. Εσύ τι βρήκες από την Μελίνα Μερκούρη και έκανες μία ολόκληρη. Την
κολεξιόν σου πολλά, πάνω στη Μελίνα. Βρήκες πάρα πολλά. Την προσωπικότητά της, mm-hmm. την Ελληνίδα Μελίνα. Σίγουρα ήταν και μια πολύκομψη γυναίκα. Δεν λέω, είναι σημαντικό να είναι κάποιος έτσι καλοντημένος, να έχει αισθητική, αλλά δεν είναι το παν όμως. Σίγουρα δεν είναι το παν, αλλά επειδή και αυτό δηλώνει κάποια πράγματα από την προσωπικότητά του, εσύ με κάθε καλή διάθεση, όταν βλέπεις και να δούμε εμείς εικόνες, να πάρουμε με τη σειρά. Την κυρία Μαρίκα Μητσοτάκη, σου αρέσει ο τρόπος που ντύνεται. Κοίταξε, η κυρία Μαρίκα Μητσοτάκη είναι σε μια έτσι ειδική θέση που τι άλλο μπορεί να φορέσει. Μια χαρά είναι αυτά βλέπεις που φοράει. Βλέπεις σωστά τις επιλογές της. Νομίζω ότι τις ταιριάζουν αυτά που φοράει. Κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, και πριν από μερικά χρόνια, όπου... Γιατί γελάς? Λέω πριν και μετά. Ναι, πριν, εδώ υπάρχει μια... πριν και μετά. Υπήρχε μια άλλη αισθητική. Ναι, ακριβώς. Και μετά η αισθητική αυτή άλλαξε. Έχει μια έντονη αλλαγή. Ναι, για προς πες. Το καλύτερο. Δηλαδή παλαιότερα δεν ήταν η εμφάνισή της όπως έπρεπε να ήταν. Τι σε ενοχλούσε? Με ενοχλούσαν πολλά πάνω της. Αλλά τώρα όμως έχει κάνει μια φοβερή έτσι αλλαγή προς το καλύτερο. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Σας αρέσει το ντυσιμό της ή όχι? Η Ντόρα Μπακογιάννη, κοίταξε, είναι και αυτή ντυμένη όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα έτσι το... Όταν λες πρέπει να είναι, στάσου, πρέπει να είναι, ένας πολιτικός, υπάρχουν πρέπει στον ντύσιμο ενός πολιτικού, πιστεύω. Όπως? Δηλαδή δεν την έχω δει με τίποτα έτσι προχωρημένα ρούχα, είναι έτσι και ψηλή και είναι γυναίκα που αμέσως θα χτυπήσει το μάτι του άλλου. Δηλαδή πρέπει το ντύσιμό της να είναι κλασικό και προσεγμένο και είναι. Άρα είναι μια χαρά, πιστεύω, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη για σένα. Εύη? Επίσης. Συμφωνείς. Ναι. Επόμενη κυρία, Μαρία Δαμανάκη. Ναι, η Μαρία Δαμανάκη, κοίταξε, η Μαρία Δαμανάκη της έχω και μια ιδιαίτερη συμπάθεια σαν πολιτικό. Οπότε μπαίνει και το συνέστημα. Μάλιστα. Την οποία θεωρείς μια χαρά, αν κατάλαβα καλά από αυτό που λες. Εντάξει. Μαρία Δαμανάκη, εντάξει. Μια χαρά φοράει αυτά τα κλασικά έτσι σακάκια του Αρμάνι. Τι άλλο να φορέσει εξάλλου? Επίσης, τι θα μπορούσε να φορέσει άλλο? Είχε ντυθεί με ένα κλασικό λευκό ταγέρ. Δεν θυμάμαι αν ήταν στον πρώτο ή στο δεύτερο. Νομίζω στον πρώτο της γάμου. Είχε φορέσει ένα κλασικό λευκό ταγέρ. Και ήταν έτσι πολύ καλοβαρμένη. Μου είχε μείνει αυτή η εικόνα. Μάλιστα. Εύη. Εγώ προσωπικά τώρα που το σκέφτομαι, δεν θα μπορούσα τελικά να εκφράσω γνώμη για τα ντυσίματά τους, γιατί για να μπορέσω να κάνω ένα σωστό ντύσιμο, πρέπει να ενσαρκώνω τη γυναίκα που πρέπει να είμαι. Παράδειγμα, ας πούμε, στην πασαρέλα. Όταν το ντύσιμο είναι πάρα πολύ chic, πρέπει εγώ να νιώθω πρώτα chic για να το βγάλω το ρούχο έτσι. Οπότε, αυτή τη στιγμή, για να κρίνω αυτές τις κυρίες, θα πρέπει να μπορέσω να μπω στη θέση τους. Εμένα μου είναι αδύνατο. Μάλιστα. Ως εικόνα, όταν βλέπεις αυτή την εικόνα. Όχι απαραίτητα, και σαν feeling. Δηλαδή, θα έπρεπε να νιώθω, έστω και για λίγο, σαν μια κυρία η οποία τραβάει πάνω τους ταφλάς λόγω πολιτικής, το ένα το άλλο, για να μπορώ να νιώσω έστω και μια στιγμή έτσι, σύμφωνα με το τι θα μπορούσα να κάνω στο ντύσιμο. Δεν μπορώ να νιώσω όμως έτσι καθόλου. Μάλιστα. Βάσο Παπανδρέου. Ναι, κοίταξε, η Βάσο Παπανδρέου για μένα είναι πολύ σκληρή. Δηλαδή εγώ τις γυναίκες τις θέλω πιο τρυφερές, πιο ευαίσθητες, πιο ευάλωτες, γελάει η Εύη. Λοιπόν, η Παπανδρέου έτσι μου είναι πολύ σκληρή η εικόνα της. Ξέρω όμως έχει ντυθεί σε μια πολύ, σε μια καταπληκτική συνάδελφο, στη Λουκία, και μπράβο της γι' αυτό. Γιατί η Λουκία είναι ένας άνθρωπος έτσι με φοβερό γούστο, είναι πάρα πολύ ταλαντούχα, στην κορυφή της μόδας και πιστεύω ότι θα την έχει ντύσει πολύ όσα ωραία. Όσα χρόνια που σε ξέρω, Εύη, όσα χρόνια ξέρω το Μιχάλη, δεν έχει ανοίξει το στόμα του να πει κακή κουβέντα για κανέναν. Ούτε για συνεργάτη, λέγεται, ούτε για ξένον άνθρωπο. Είναι το καλύτερο παιδί για όλους. Και μπροστά στην κάμερα και πίσω από την κάμερα, για να το πούμε αυτό και αυτό. Αυτό το ξέρω και εγώ, γιατί δουλεύουμε μαζί κάπου. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω τώρα, αφήσαμε τις κυρίες της πολιτικής, την κυρία Παπαρίγα. Δεν μου είπες την κυρία Παπαρίγα. Η κυρία Παπαρίγα δεν τη βοηθάει το σώμα της. Γενικά, η κυρία Παπαρίγα δεν είναι καλοντημένη. Μάλιστα. Αλλά νομίζω... Είναι καλή πολιτικός. Είσαι σαφής. Λοιπόν, πάμε στο δρόμο και θα δούμε σε λίγο ένα ρεπορτάζ που έγινε στην πλατεία Κολονακίου, όπου μη γνωστοί μας άνθρωποι ντύνονται. Ναι. Πώς βλέπεις, Εύη μου, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες? Σε σχέση με παλαιότερα χρόνια, τους βρίσκω πολύ περισσότερο ενημερωμένους. Ναι. Κάνουν κάποιες αξιόλογες προσπάθειες, κυρίως οι κοπέλες. Οι οποίες όχι πολύ πρόσφατα, δηλαδή μέχρι και πριν 6-7 χρόνια,
Είχαν αφαιθεί τελείως. Δηλαδή και η μαύρη ρίζα να φαίνεται και ελαδωμένο το μαλλί, οτιδήποτε τέτοια. Δηλαδή συναντούσα πολύ συχνά κόσμο που ήταν στα κακά του χάλια, οι γυναίκες κυρίως. Αλλά τώρα τελευταία οι κοπέλες έχουν αρχίσει να προσέχουν, να κάνουν δίαιτες, να ανοίγουν και κάποιο περιοδικό, γιατί δεν είναι δύσκολο πράγμα να ντύνεσαι λίγο ενημερωμένα στα θέματα της μόδας, ανοίγεις ένα οποιοδήποτε περιοδικό και προσπαθείς να τσεκάρεις ελαφρώς το στυλ. Άρα τι κάνεις με τα δικά σου ρούχα, περίπου κάτι τέτοιο. Άρα και καλυτερεύει για όλο σένα περισσότερο. Και το ντύσιμο του Έλληνα και της Ελληνίδας. Ναι. Μιχάλη, έχεις την ίδια άποψη. Και εγώ συμφωνώ με την Εύη στο θέμα της ενημέρωσης. Πια πατάς το κουμπί της τηλεόρασης και στο CNN βλέπεις, ας πούμε, όλους τους κορυφαίους ξένους δημιουργούς μέσα στο σπίτι σου τους έχεις. Την ίδια εποχή που γίνονται κολεξιών στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στα κέντρα μόδας δηλαδή. Άρα, μετά, όπως είπαμε, και ο ελληνικός περιοδικός, ειδικός τύπος, να έχει κάνει καταπληκτικά βήματα προόδου. Εγώ όταν είχα πάει στο Ντίσεντορφ στη Γερμανία, μου είχε ο ΟΠΕ ένα περίπτερο που μετά τα σόου δεχόμουν δημοσιογράφους, αγοραστές και τέτοια. Και με ρωτάγανε δύο και τρεις φορές, να μην το πιστεύανε, οι ξένοι δημοσιογράφοι, αν αυτά τα editorial που είχα, δηλαδή τα ρεπορτάζ μόδας, ξέρει η Εύη, ήταν από την Ελλάδα. Δηλαδή, η Εύη ξέρει πολύ καλά ότι έρχονται ξένα μοντέλα για να κάνουν το book τους εδώ. Ναι. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε ένα επίπεδο πολύ καλό που ο κόσμος παίρνει μηνύματα. Μάλιστα. Μετά η νέα γενιά μεγαλώνει στα γυμναστήρια με ωραίο σκαρί, αυτό είναι καλοφτιαγμένα τα παιδιά, τα βέβαια. Τα παιδιά της νέας τεχνολογίας, όπως τα λένε, ναι, τα οποία είναι βέβαια και πάρα πολύ ψηλά. Generation και πάρα X. Μετά μην έτσι ξεχνάμε. Αυτό είχε... Α, εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Ακριβώς. Γιατί είχε θεωρηθεί σαν μια γενιά που δεν την ενδιαφέρει τίποτα και είχε κατηγορηθεί αυτή η γενιά γι' αυτό, αλλά θα πάμε σε άλλο θέμα εκπομπής. Μια που, Μιχάλη μου, είπες προηγουμένως και κάπου νομίζω το θίξαμε και με την Εύη αυτό στην αρχή για την τηλεόραση. Εσύ είπες ότι ανοίγεις τώρα και βλέπεις όλους τους σχεδιαστές και τις πράγμα, η τηλεόραση, ναι. Πώς βλέπετε την τηλεόρασή μας, δηλαδή σας αρέσει αυτό που βλέπετε? Ο Μιχάλης έχει μια φοβερή πείρα από τα πρώτα πρωινά μαγκαζίνο. Τα σοου, από τα σοου. Έλειπα εγώ, ήμουν Βερολίνο ακόμα. Δεν είχες έρθει. Λοιπόν, επειδή είναι πιο παλιό σε αυτό το χώρο... Προηγείται η άποψή σου. Όχι, προηγείται η δική σου. Προηγείται η δικιά μου. Εσύ που δουλεύει μέσα στην τηλεόραση. Έχει κατηγορηθεί η τηλεόραση ότι προβάλλουμε κίτρινα θέματα, ότι είμαστε βία, σεξ και αίμα, ότι τίποτα πια δεν είναι ευχάριστο. Και από όλα αυτά που βλέπεις, έχεις επιλέξει κάτι που το συμπαθείς περισσότερο? Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ καλό να βλέπουμε και τα κακά και τα καλά και όλα. Να τα βλέπουμε όμως, γιατί όταν ήμουν, ας πούμε, στο δημοτικό στην Ελλάδα, θυμάμαι ΕΡΤ1 και η ΕΝΕΒ, κάπως έτσι. ΕΡΤ1 και λοιπόν, η ΕΡΤ2 μετά. Σε σχέση με σήμερα νιώθω ότι τότε ζούσαμε ουσιαστικά σε ένα κομμουνιστικό καθεστώς, γιατί βλέπαμε τις ωραίες μας τις ταινιούλες, βλέπαμε και τα δελτία ειδήσεων, τα οποία προφανώς άπειρα θέματα δεν περνάγανε, ή αν μη τι άλλο οι δημοσιογράφοι δεν είχαν τέτοιο ελεύθερο να ψάχνουν να βρίσκουν θέματα τα οποία ναι μεν μας σοκάρουν σήμερα, αλλά μας ενημερώνουν τι γίνεται. Μπορούμε καταρχάς να βοηθήσουμε. Δηλαδή κάτι εκπομπές σήμερα έβλεπα, ας πούμε, στο Sky για τα καθυστερημένα παιδάκια που ανακαλύφθηκαν κάπου στην Πέντε. Ναι, αυτό δηλαδή, ήταν ένα θέμα. Το είδες για τον Ταού Πεντέλης, αυτό που έδειξε στην εκπομπή του ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, όπου η αίσθησή σας, παιδιά, ποια είναι, ότι είμαστε τελείως αυτοί εμείς που τα είδαμε αυτά, γιατί εγώ ένιωσα ότι και εγώ φταίω. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε υπεύθυνοι όλοι. Και πρέπει να τα ξέρουμε αυτά, μη τι άλλο. Δηλαδή, μπορεί να μην βοηθήσουμε, αλλά για να θέλουμε να βοηθήσουμε, πρέπει κάποιος να μας ενημερώνει. Πρέπει να υπάρχουν πολλά κανάλια, να υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι να έχουν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν για να ανακαλύπτονται τέτοια πράγματα. Αλλιώς θα μείνουμε ακόμα στην τηλεόραση με ταινίες και δελτία ειδήσεων για πια παγκόσμια θέματα. Άρα βλέπεις και τα καλά και κατά τη γνώμη σου υπάρχουν πολλά καλά για τις εκπομπές, για τα σόου όπου η Εύη συμμετέχει. Δεν θα ήθελα γι' αυτό δεντολογικά να τη ρωτήσω πρώτη τη γνώμη της. Έχει σειρά να μου πεις εσύ που ήσουν από τους πρώτους ανθρώπους που βγήκαν σε σοου τηλεοπτικά, έτσι, από τον πρωινό καφέ, από το Καλημέρα με Χαμόγελο, νομίζω, με τη Ρούλα. Έτσι, από τότε ξεκίνησαν όλα αυτά τα σοου, Μιχάλη μου. Τι γνώμη έχεις πια? Ναι, καταρχάς θα ήθελα να σου πω ότι συμφωνώ κι εγώ με την Εύη ότι πρέπει να βλέπουμε και τα καλά και τα κακά. Βέβαια, εγώ είναι πολλές φορές που δεν αντέχω ψυχολογικά να δω ένα δελτίο ειδήσεων. Δηλαδή, κλείνω τη τηλεόραση γιατί δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τα αντέξω κάθε μέρα. Συγχύζομαι. Ναι. Δεν μπορώ να τα αντέξω. Είναι φοβερή η ζωή μας, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Η Εύη συγχύζεται, εσύ μάλλον στεναχωριέσαι. Έτσι είναι. Εγώ στεναχωριέμαι, πάρα πολύ. Δεν τα αντέχω εγώ.
Mm-hmm. Αυτή είναι η ακριβής έτσι λέξη. Άρα, τώρα μ' αρέσουν όλα αυτά τα ψυχαγωγικά τα πράγματα. Σου αρέσουν ακόμα είναι παράτα. Και η δουλειά μου, είναι και ο κόσμος ναι. που ζω. Mm-hmm. Ναι, μ' αρέσουν όλα αυτά σας τα σόου. Σας έχει βοηθήσει τα... η τηλεόραση εσάς τους πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μας ναι. έφερε κόσμο στα μαγαζιά μας, στις επιχειρήσεις μας. Ναι. Έφυγε αυτή η ξενομανία που κάποτε πηγαίναν όλες οι γυναίκες και λέγανε mm-hmm. ας πούμε το ταγέρ του Βερσάζε, του Ιταλού, του mm-hmm. Γάλλου. Mm-hmm. Όλο αυτό το πράγμα ευτυχώς που θέλανε σώνει και καλά να δείχνουν καλά την σώνει. Ξένη φίρμα. Ναι. Ευτυχώς πιστεύω ότι βοήθησε πάρα πολύ η τηλεόραση να έρθει ο κόσμος κοντά μας. Mm-hmm.